Εμείς, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Κερατσινίου Περάματος Νίκος Τουρμπίδης, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση εδώ στο Υπουργείο Παιδείας. Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα που δουλεύουν διαζώσεις στα ειδικά σχολεία χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Η εξοργιστική αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας έχει αφήσει παιδιά και εκπαιδευτικούς ανοχήρωτους χωρίς προστασία στο έλεος της εξέλιξης της πανδημίας. Είναι ντροπή να μιλάει για δίθεν πρόταξη των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής στον εμβολιασμό και ακόμα να μην έχει γίνει ούτε ένα εμβόλιο. Είναι απαράδεκτο ακόμα. Και τώρα να μην γίνονται μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ μέσα στα ειδικά σχολεία. Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από κανένα αφήγημα περί ατομικής ευθύνης. Η κρατική ανευθυνότητα και η αναλγησία του. Όλοι όσοι δουλεύουν στα ειδικά σχολεία, όλο το προσωπικό, παιδαγωγικό, επιστημονικό, βοηθητικό και καθαριότητα στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά με αναπηρία, ακούραστα, με πλήρη συνείδηση του ρόλου του. Την ίδια στιγμή όμως το Υπουργείο δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αποσυμφόρηση των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών και τη μείωση του συγχρονισμού παιδιών από διαφορετικές περιοχές. Την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού έτσι ώστε να μειωθούν οι μαθητές σαν ομάδα. Την αξιοποίηση των κλειστών σχολείων αλλά και κάθε υποδομής για να μην συγχρονίζονται μαθητές και εργαζόμενοι. Την πρόσληψη επιπλέον σχολικών νοσηλευτών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού για να καλύπτονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τη συχνή και με σχέδιο πραγματοποίηση τεστ, την καταγραφή, τον εντοπισμό και κυρίως τη συστηματική παρακολούθηση των μαθητών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Τον άμεσο εμβολιασμό κατά προτεραιότητα όλων των εργαζομένων, των ειδικών σχολείων αλλά και όσων μαθητών είναι απαραίτητο. Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τζογάρει την υγεία των μαθητών και εκπαιδευτικών με τραγικές συνέπειες. Εδώ και τώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όσο τα ειδικά σχολεία στις κόκκινες περιοχές μένουν ανοιχτά, χωρίς να λαμβάνονται όλα τα παραπάνω μέτρα, τόσο οι κίνδυνοι θα μεγαλώνουν. Απαιτούμε για όσους μαθητές αναστέλλεται η διαδικασία είτε κλεισίματος του σχολείου είτε σοβαρών προβλημάτων με ευθύνη του Υπουργείου να συνεχίζονται οι αναγκαίες επιστημονικές παρεμβάσεις, να αυξηθούν τα δρομολόγια έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος. Να προταχτούν οι εκπαιδευτικοί στους μαζικούς εμβολιασμούς με προτεραιότητα τους εργαζόμενους στα ειδικά σχολεία. Να διενεργούνται μαζικά περιοδικά τεστ ώστε να ελέγχεται η διασπορά. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος να γίνονται οι αναγκαίες εκνηλατήσεις αλλά και η φροντίδα των πασχόντων. Να έχουν όλα τα σχολεία νοσηλευτή. Να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό για να μειωθούν οι μαθητές ανά ομάδα. Να αξιοποιηθούν τα κλειστά σχολεία, κάθε υποδομή, για να μην συγχρονίζονται μαθητές και εργαζόμενοι. Να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό καθαριότητας για να καλύπτονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους.